Κύριε Ρονιμάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους θεατές σας. Και το φαίνεται ότι είναι ναι, είναι πολύ σοβαρό. Το αντιληφθήκαμε και την περασμένη Δευτέρα από αυτήν τη συμμετοχή και των τηλεθεατών αλλά και των μηνυμάτων που δεχτήκαμε. Τι έχει μεσολαβήσει αυτές τις ημέρες, γιατί οι συνάδελφοί σας στο Ρέθυμνο από την Τρίτη ουσιαστικά είναι στο δασαρχείο το οποίο τελεί υποκατάληψη. Ακριβώς, κύριε Δασκαλάκη. Το θέμα είναι σοβαρό, διότι ο κόσμος δεν είχε ενημερωθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι κομματικό. Αφορά όλο το πολιτικό σύστημα, αφορά όλη την κοινωνία. Δεν αφορά τους αγροτεχνοτρόφους που υπόθηκε στην αρχή. Αφορά το σύνολο των κατοίκων της Κρήτης. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί πέρα από το ιδιοκτήτες, αν είναι αγρότες, κατά χείρι πάγια αγρότες ή όχι, αλλά και ιδιοκτήτες γης, αφορά και το σύνολο της κοινωνίας, γιατί μας αφορά αυτή τη στιγμή το ίδιο το περιβάλλον, το ίδιο το τόπο, το ίδιο τον τόπο, ο τόπο μας. Και γιατί το λέω αυτό. Όταν το 65% περίπου, ή το 62% μέσο όρο στην Κρήτη, για να γίνω να το πω πιο αναλυτικά, πηγαίνει αυτόματα, όταν είναι χορτολιβαδικό ή δασικό, πηγαίνει στο υπερταμείο, που σημαίνει στη διάθεση των δανειστών μετά, καταλαβαίνετε, ότι αυτό πάβει να έχει χρήση γης, χάνοντας την ιδιοκτησία κατευθείαν πάβει να έχει χρήση γης και χρησιμοποιείται μόνο από το υπερταμείο που είναι στη διάθεση όπως είπα κατά το δοκούν. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι αντισυνταγματικό, διότι οι συνέπειες αυτού, εάν τις αναλύσουμε, σημαίνει ότι το 65% που θα αφαιρεθεί των ανθρώπων που ζουν στην Ήπεθρο, είτε σε ορεινά χωριά, είτε ημιορεινά, είτε παιδινά, θα εξαφανιστούν στην πορεία, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν, γιατί δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τίποτα, ούτε να δημιουργήσουν. Καταλαβαίνει ο καθένας τι λέω με τον όρο χρήσης γης, όταν τη χάσει, και επίσης οικονομικά οι πόλεις θα διαλύσουν. Εξ αυτού του λόγου μιλάω ότι αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι κάποιοι τι ακριβώς συμβαίνει. Το θέμα της Κρήτης, να πάμε στο θέμα της Κρήτης, έτσι, είναι ξεκάθαρο από την αρχή όταν ενώθηκε με τη μητέρα Ελλάδα ότι μπήκαν κάποιοι όροι οι οποίοι στην αρχή αναφέρονται συνεχόμενα αλλά δεν τηρούνται. Παράδειγμα, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κατεβεί ένας νόμος. Όταν ενώθηκε λοιπόν η Κρήτη με τη μητέρα Ελλάδα το 1913, ήταν ξεκάθαρο ότι ως πρικόθυρο η μητέρα Ελλάδα πήρε τα λιμάνια, τις Αιγιαλούς, τα ποτάμια, φυσικά φαράγγια, όλα αυτά. Και συγχρόνως πήρε στα δημόσια κτίρια ή δημόσιες πλατείες και οτιδήποτε άλλο μέχρι σήμερα έχει απολωτριωθεί για να δίνει δημόσια έργα. Οτιδήποτε άλλο, και κύριο με αυτό, οτιδήποτε άλλο, πρέπει εδώ βάσει του νόμου 998 του 79, το έχουμε τονίσει πολλές φορές στο άρθρο 62, να αποδείξει το δημόσιο ότι είναι δικό του. Φυσικά δεν μπορεί να γίνουν, γιατί πολλές φορές λέγεται από την πλευρά των κομμάτων ή της κυβέρνησης ή των δασαρχείων, το θέμα παράδειγμα της εξυγχρησίας, η οποία είναι νόμος η εξυγχρησία, ή της καταπάτησης. Αυτό φαίνεται μία χαρά και μπορεί να προσδιοριστεί. Που υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα πώς έχουν γίνει τα συμβόλαια στην Κρήτη. Γνωρίζουμε όλοι. Από χρυσή θυσία, η οποία στη συνέχεια έγινε διαθήκη, η γονική παροχή και μεταξελίχθηκαν σε συμβόλαια και έχει παραμείνει από χρυσή θυσία. Με όλα αυτά, με όλα αυτά που έχουν προκύψει και με σημείο αναφορά στις πρώτες κινητοποιήσεις στο Ρέθυμνο, βεβαίως είχαν προηγηθεί και οι μηχανοκίνητες πορείες πριν από κάποιο διάστημα. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε αύριο Δευτέρα. Αύριο λοιπόν εμείς έχουμε προσυγκέντρωση στο Μπαγκρίτιο Στάδιο, εδώ στο Ηράκλειο. Κάτι ανάλογο θα γίνει στο νομό Λασιθίου, θα κατευθυνθούν προς το δασαρχείο. Στα Χανιά θα συναντηθούν στον κόβο Μουρνιών, με την επαφή την οποία έχουμε με την Επιτροπή πέρα, στο νομό Χανίων. Στο Ρέθυμνο θα βρεθούν όσοι είναι από τη μεριά του Μιλοποτάμου στο Πάνορμο και θα οδηγηθούν στο δασαρχείο εκεί και στη συνέχεια θα δούμε τι κάνουμε. Είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία για την πορεία, διότι εδώ χρειαζόμαστε ένα αγώνα ο οποίος θα έχει επίπεδο, τόλμη και αποφασιστικότητα. Θέλουμε να είναι και παίρνουμε ψηφίσματα καθημερινά από όλους τους θεσμούς, από εργατικά κέντρα, από συλλόγους, από επιμελητήρια και από την κοινωνία, διότι αφορά, όπως σας είπα, το σύνολο της κοινωνίας. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Από τη μεριά της κυβέρνησης έχουν πει και τα κόμματα έχουν πάρει θέση σε αυτό το κομμάτι, διότι το θέμα είναι πολιτικό. Γιατί? Διότι μπορεί να βγάλει ένα νόμο, παράδειγμα, σήμερα το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά να πάει όπως πήγανε από την πλευρά των δασαρχείων και από το κεντρικό όργανο του ΓΕΟΤΕ και έκανα παρέμβαση στο ΣΤΕ, στο λεγόμενο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο θέλουν να βγάλουν το νόμο της δεσμευτικής. Αντιλαμβανόμαστε, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δελτίο ειδήσεων. Δεν θα κλείσουμε τώρα, έχουμε ένα-δύο λεπτά. Θέλω να μας πείτε, πάτε λοιπόν στα δασαρχεία για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές ποια είναι η μορφή των κινητοποιήσεών σας. Θα κάνετε μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα δασαρχεία της Κρήτης. Έξω από τα δασαρχεία θα πάμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, διότι εκεί είναι η αρχή του κράτους εδώ πέρα, έτσι. Φυσικά, ξεκαθαρίζω ένα πράγμα ότι το έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους. Καμιά φορά ξεφεύγουμε όλοι μας. Έτσι, ο Μιλών. Όσον αφορά το θέμα της προστασίας, αυτή τη στιγμή περνάει η κοινωνία μας ένα μεγάλο πρόβλημα με το θέμα του κορονοϊού. Και όλοι κάποιες φορές ξεφεύγουμε. Αλλά πρέπει να τηρήσουμε κάποια πράγματα. Το ξεκαθαρίσαμε στα μηνύματά μας. Πρέπει να τηρήσουμε οπωσδήποτε με μάχια σε όλοι. Έτσι, γιατί έχουμε ευθύνη αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα θέμα, αλλά πρέπει να παλέψουμε για το πρόβλημα που υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, έχουμε δείξει ένα επίπεδο το οποίο δείχνουμε ότι εμείς είμαστε ανθρώποι που νοιαζόμαστε για τον τόπο μας. Δεν γκρεμίζομαι, δεν σπούμε, δεν κάνουμε βανταλισμούς. Βεβαίως μπορεί να γίνει σε ένα κτίριο, παράδειγμα, να αποκλειστεί ένα κτίριο για να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση. Σκέφτεστε δηλαδή αυτές οι κινητοποίησεις αύριο να είναι στη μορφή του ρεθύμνου, δηλαδή και για κατάληψη συνεχόμενη κτιρίων. Βεβαίως, αλλά εμείς, όπως σας είπα, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι χρόνια είμαστε στο κομμάτι αυτό των αγώνων. Έχουμε ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Αυτοί οι επαναστάτες των δύο ώρων εμείς δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν. Γιατί η μάχη είναι μεγάλη, ο δρόμος είναι μακρύς. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχουμε και άλλα θέματα. Εξ αυτού του λόγου, λοιπόν, είμαστε της λογικής ότι εμείς είμαστε στιβαρά εκεί, δυναμικά. Αλλά δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να κάνουμε βανταλισμούς. Άρα θα αποφασίσετε, να υποθέσω αύριο, για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κινητοποίηση. Η πρώτη στάση είναι τα δασαρχεία και η αποκεντρωμένη διοίκηση. Βεβαίως. Και εκεί θα αποφασίσετε για το τι ακριβώς θα κάνετε το χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή επιτροπή σε όλη την Κρήτη. Κατανομώ, υπάρχουν υπεύθυνοι κατανομώ και επιτροπές κατανομώ. Στο Παγκρίτιο Τσένι αυτή τη στιγμή είμαι πρόεδρος εγώ, αλλά δεν σημαίνει ότι αποφασίζω εγώ. Αποφασίζουμε όλοι μαζί, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως είναι θέμα το ότι μπορούμε να αποφασίσουμε ξανά και σε οτιδήποτε προκύψει, αν συνεχίσουμε την πορεία και μείνουμε μέρες εκεί. Αυτό μπορεί να προκύψει, να μείνουμε και άλλη μια μέρα ή οτιδήποτε γίνει, θα το αποφασίσουν οι επιτροπές. Ξεκαθαρίζουμε ότι θα έχουμε πολύ ισχυρή περιφρούρηση από τη μεριά των αγροτών. Έχουν φτιάξει πολύ ισχυρή περιφρούρηση, γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία είπα, τα οποία είναι λόγια που εκφράζει τη συντονιστική Επιτροπή Κρήτης. Αν κάποιος άλλος έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, μάλιστα, θα το κάνει μόνος του. Εμείς αυτή τη στιγμή ξεκαθαρίζουμε ότι δίνουμε ένα αγώνα ο οποίος θα είναι συγκεκριμένος. Βεβαίως μπορούμε να πάμε και στην αποκεντρωμένη, σε οποιοδήποτε χώρο να μπορέσουμε να παλέψουμε για τα προβλήματά μας. Ενδεχομένως μπορεί να δεις, παράδειγμα, στην πορεία, αν δεν λυθεί, να βγούμε σε Αθήνα. Το έχουμε ξανακάνει. Έτσι. Όπως είπα, δεν θέλουμε επαναστάτες των δύο ωρών, οι οποίοι κάθονται μετά στον καναπέ και κρίνουν. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τι λέτε. Είναι στιβαροί στον αγώνα και μπορούν να σταθούν. Αυτό το πράγμα θέλουμε. Κύριε Ερωνημάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ.